Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μια λαχταριστή συνταγή εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν είμαι μόνη μου. Είμαι μαζί με μια εξαιρετική μαγείρισα, την κυρία Παναγιώτα. Γεια σου, Μαριλού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ απλό. Θα φτιάξουμε μια πολύτικη κασεράπιτα. Γιατί η κυρία Παναγιώτα έχει και ρύζες από την πόλη, σωστά? Βέβαια. Η προγιαγιά. Η προγιαγιά. Η κασερόπιτά μας είναι απλή, είναι νόστιμη και είναι και πολύ οικονομική. Έχει μόνο 6 υλικά. Είναι αφράτη, ναι. Πολύ νόστιμη, ωραία για τα τραπέζια. Και για τα καλά τραπέζια και για τα πρόχειρα. Ακριβώς. Και για τα κυριακάτικα και για σνακ να δίνουμε στα εγγόνια. Στα εγγόνια. Γιατί βλέπετε τόσο νέα. Η κυρία Παναγιώτα έχει 4 εγγόνια. 4 εγγόνια και τους έφτιαχνα πάντα κασερόπιτα. Έτσι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε, να τη δείξουμε. Τώρα μεγαλώσαμε. Εντάξει, θα τους συνεχίσει να τους φτιάχνετε όμως. Βέβαια. Γιατί τα φαγητά της γιαγιάς είναι πάντα τα πιο νόστιμα φαγητά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ωραία. Αρχίζουμε πρώτα με τα αυγά. Τέλεια. Χτυπάμε τα αυγά δηλαδή. Ναι. Θα βάλουμε και αλατάκι. Όχι, δεν θα βάλουμε αλατάκι γιατί είναι αλμυρό το τυρί. Λίγο πιπεράκι να μου βάλετε. Μόνο πιπεράκι. Εντάξει, είναι εκεί δίπλα το πιπεράκι. Αν μου λίγο φρέσκο μέσα θα είναι τέλεια. Αρχίζουμε. Το φύλλο μου είναι κρούστας. Πολυτικό. Είναι τραγανό και αεράτο. Είναι αυτό το υπέροχο φύλλο της Α. Και μέσα στη συσκευασία θα βρείτε 6 και 3, 9, 12 φύλλα. Θα βάλουμε τα 6 κάτω, θα βάλουμε τυρί, άλλα 3 φύλλα και άλλο τυρί και άλλα 3 φύλλα. Έτσι θα κάνουμε στρώματα και θα έχουμε παντού τυράκι και ωραία φυλλαράκια στη μέση. Νόστιμα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, εσείς φτιάχνετε... Θα χτυπήσω τα αυγά με το γάλα. Τέλεια. Και να πούμε ότι εκεί αυτό δεν είναι η γέμιση. Σωστά. Όχι, βέβαια. Εγώ θα βάλω το τυρί ανάμεσα στα φύλλα και μετά θα περιχύσετε την πίτα μας με αυτό. Θα βάλετε 6 φύλλα κάτω, θα βάλετε τυρί. Τέλεια. 3 φύλλα επάνω. Ωραία. Μετά πάλι τυρί και από πάνω τα άλλα 3 φύλλα και το κλείνω. Ωραία. Πριν το κλείσουμε, θα το στρώσουμε καλά. Ωραία. Με το λαδάκι του. Ωραία. Αφού θα κλείσει, θα το κόψετε μικρά κομματάκια. Και ύστερα θα ρίξουμε επάνω το υλικό. Τέλεια. Για να γίνει αφράτη. Τέλεια. Θα ακούγεται σαν. Είναι κασερόπιτα, αλλά ακούγεται και λίγο σαν σουφλέ. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω και φαίνεται και σαν σουφλέ. Και είναι σουφλέ, και πολύ το ψήσουμε. 6 φύλλα κάτω βάζω εδώ λοιπόν. Να φέρω το πιπεράκι. Να φέρεις το πιπεράκι. Θα σας ρίξω όσο να κατέβετε. Λίγο ακόμα να γίνει λίγο πιπεράκι. Σας αρέσει πιπεράκι. Και εμένα πολύ. Το χοντροκόψαμε κιόλας τώρα, θα είναι πολύ τέλειο. Ωραία. Βάζω εγώ και τα τελευταία φύλλα εδώ. Να πούμε εδώ ότι τα λαδώνουμε πολύ καλά τα φυλλαράκια μας. Βέβαια, ναι. Μην μου τσιμπουνευτείτε το λάδι. Όχι, βέβαια. Θέλει μπόλικο για να γίνουν ωραία τραγανά. Πώς τη λέγανε την προγιαγιά την πολίτισσα? Μαριλού. Αλήθεια. Αλήθεια. Καλέ, δεν μου το είπατε πριν το γύρισμα αυτό, ισχύει? Ισχύει. Α, σημαδιακό. Είχαμε κι άλλη Μαριλού. Σημαδιακό. Δηλαδή το όνομά της ήταν Μαρία και τη φωνάζετε Μαριλού, ναι, ή Μαρία Ελένη σαν εμένα? Μαρία. Α, τι ωραία. Λοιπόν, φέρνω το τυράκι μας. Το τυράκι παρακαλώ, αν το κόψετε μόνοι σας, αν το τρίψετε μόνοι σας, θα το χοντροτρίψετε. Ναι. Αν το ζητήσετε έτσι. Στο σούπερ μάρκετ, το ζητάτε χοντροτριμμένο. Έτσι. Λοιπόν. Κάνουμε μια στρώση. Μια καλή στρώση, έτσι. Καλή στρώση με μπόλικο κασεράκι. Ωραίο είναι το κασέρι, πολύ ωραίο τυράκι. Τέλειο. Είναι και έχει λίγο πικάντικο. Ναι. Ναι. Και κρατάω το υπόλοιπο για μετά. Ε. Τι άλλο φτιάχνετε στα εγγόνια σας, όσο φτιάχνω εδώ τα φύλλα, για πείτε μου τα αγαπημένα τους φαγητά, αυτά που σας ζητάνε, που όταν έρχονται ας πούμε από το εξωτερικό που ζουν, σας λένε γιαγιά, θέλω οπωσδήποτε αυτό το φαγητό. Ποιο είναι αυτό το φαγητό? Γεμιστά. Το καλοκαίρι, ε. Και το χειμώνα. Και το χειμώνα. Α, θέλουν και το χειμώνα, εντάξει. Για φανταστείς, Μαριλού, μου πήγα στην Ελβετία που μένουν εκεί και μου ζητήσαν να τους φτιάξω γεμιστά. Στην Ελβετία? Στην Ελβετία. Εκεί έχουν χάλια ντομάτες. Στο κρύο, ναι. Δεν τρώω. Χάλια. Οι ντομάτες σου δεν έχουν άρωμα, τους τα κάνατε όμως εσείς, γιατί ναι, ως κλασική Ελληνίδα γιαγιά δεν χαλάτε χατήρι, φαντάζομαι. Τους έφτιαξα και γλυκά, τους έφτιαξα κουραμπιέρες, μελομακάρουνα, καρυδόπιτα, ξέρεις, διάφορα. Λοιπόν, τρίτο φυλλαράκι και πάμε για την τελευταία στρώση του τυριού για να δείξουμε μετά το κόλπο, το φοβερό αυτό κόλπο. Έτσι. Που έχει κάνει εδώ η κυρία Παναγιώτα με την... Λίγο ακόμα θα το... Με τα αυγά και το γάλα. Λαδώνω καλά καλά, εγώ το θέλω μπόλικο το λάδι μου. Έτσι. Τυράκι, θα το βάλουμε όλο τώρα. Γιατί θα βάλουμε και την τελευταία στρώση από το φύλλο κρούστας. Πώς με βλέπετε? Τέλεια. Είμαι καλή? Άριστη. Ωραία. Τελευταία φυλλαράκια. Πολύ ωραίο φύλλο είναι αυτό. Δεν σπάει κιόλας ποτέ, να ξέρετε, είναι εξαιρετικό.
Λαδώνουμε και τα πλάγια. Εδώ τα πλάγια δεν μου τα ξεχνάτε. Γιατί μετά, όταν θα γυρίσουμε την πίτα, αυτά θα μπουν από μέσα και αν δεν είναι λαδωμένα, δεν θα γίνουν καλά. Θα πανιάσουν. Βέβαια. Να τα λαδώνετε πολύ καλά. Και είναι και οικονομική αυτή η πίτα, κυρία Παναγιώτα. Έχει μόνο 6 υλικά. Οικονομική και πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν. Τελειώσαμε, νομίζω. Τώρα θα πρέπει να τη χαράξουμε. Βέβαια. Καλά, μικρά, καλά. Μικρά, πολύ καλά, μέχρι κάτω. Α, θα πάμε μέχρι κάτω, ναι, όχι επιφανειακά δηλαδή. Όχι, όχι. Okay. Μέχρι κάτω. Και μετά μικρά-μικρά κομματάκια για να ρίξουμε πάνω το υλικό. Ωραία, για να λαδώσουμε καλά εδώ στη μέση. Να είναι ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα, επειδή το ταψάκι που χρησιμοποίησαμε είναι λίγο μικρό, θα κόψουμε λίγο τις άκρες για να μην μας κάνει πολύ παχυγήσω. Θα τις κόψω λίγο, ίσα-ίσα. Εδώ τώρα έχει λερωθεί ο πάγκος μας, αλλά δεν μας νοιάζει, παιδιά, γιατί είναι κουζίνα, είναι μαγείρεμα, το έχουμε πει αυτό. Στην κουζίνα λερωνόμαστε. Λαδάκι, άλλωστε είναι. Θέλετε να φτιάξετε εσείς το γύσο, το ωραίο. Για να δω. Γύζουμε έτσι. Ναι. Α, το κάνετε έτσι προς τα μέσα, τι ωραίο κόλπο. Καινούργιο αυτό. Αυτό. Και ούτε όπως κάνουμε το γλυκό, όπως κάνουμε, πώς το λένε, το... Το γαλακτομπούρεκο. Το γαλακτομπούρεκο. Μ' αρέσει το γαλακτομπούρεκο. Εγώ το κάνω όμως μπουρεκάκια. Ναι. Δεν το κάνω. Το κάνω εμείς και κανονικά. Εμείς το κάνουμε στο ταψί. Και το κάνω και με σοκολάτα. Α, πολύ ωραία. Το γυρίζουμε έτσι όλο μέσα. Πάρα πολύ ωραίο κόλπο. Και αυτό γίνεται... Κορίτσια, εσείς εκεί. Κρυστάλλινο, κρυστάλλινο. Νοικοκυρές. Έχουμε και τη Lady Παπάγια εδώ και την Άννα. Να τα βλέπετε αυτά τα κόλπα. Πάρα πολύ ωραία. Α, μ' αρέσει έτσι το γύσο, δεν την έχω κάνει ποτέ την πίτα έτσι. Έτσι είναι πιο ωραία. Και πιο όμορφη και σίγουρα θα γίνει και πιο τραγανό έτσι. Έτσι, πιο τραγανό. Να, να κάνω ένα χάραγμα, για κάντε εσείς και θα κάνω μαζί, σαν βασιλόπιτα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και χαράσουμε μέχρι κάτω. Έτσι. Α, κόβεται και το κάτω. Και το κάτω, κάτω-κάτω, για να ρίξουμε το υλικό. Τέλεια. Για να απορροφήσει μέσα, μικρά-μικρά κομματάκια. Ορίστε, ωραία, τέλεια, θα σας αφήσω τώρα. Για να το κάνετε όπως ξέρετε. Πολύ ωραία. Ωραία κόλπα μάθαμε σήμερα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω μέχρι η κυρία Τούλα να κάνει εδώ τα κοψίματα ότι μπαίνετε στο Facebook, μας κάνετε like τη σελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Instagram και κάνετε εγγραφή, subscribe δηλαδή αν το έχετε στα αγγλικά, στο κανάλι μας στο YouTube. Γιατί ανεβάζουμε συνέχεια συνταγές. Πλέον οι συνταγές μας είναι βήμα-βήμα στο βίντεο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Απλά έχετε μπροστά σας το laptop ή το iPad, βλέπετε τη συνταγή και τη φτιάχνετε παράλληλα στην κουζίνα και είναι σαν να μαγειρεύουμε μαζί. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Πάρα πολύ ωραίο. Είδατε, το λέει η κυρία Παναγιώτα. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο νόστιμη κασερόπιτα. Να σας πω, μπορούμε να βάλουμε και άλλα τυριά, λέτε εδώ. Δηλαδή, αν εγώ έχω στο σπίτι μου και λίγη γραβιέρα, μου έχει περισσέψει και λίγο αυτό, το τρίβω μέσα, δεν έχουμε πρόβλημα. Οτιδήποτε, ό,τι τυρί. Μπράβο, σας βοηθήσω λίγο εδώ. Αρκεί να είναι περισσότερο το κασέρι, ε. Το κασέρι πιο πολύ, γι' αυτό λέγεται και κασερόπιτα. Αλλά αν θέλεις να την κάνουμε λίγο πιο πικάντικη, μπορούμε να βάλουμε και διάφορα. Έχει μια άλλη, αλλά πολύ ωραία γεύση. Εμένα μου αρέσουν και λίγο οι γραβιέρες μέσα, γιατί λιώνουν και πολύ ωραία. Τέλεια την κόψατε, φυσικά, γιατί την έχετε κάνει εσείς εκατομμύρια φορές. Άρα τώρα παίρνω αυτό εδώ. Ναι, και το περιχύνουμε από πάνω όλο σιγά σιγά, για να απορροφήσει όλο μέσα. Τέλεια. Και εδώ στις άκρες. Έτσι, μπράβο. Θα τα αφήσουμε για 5 λεπτά. Τέλεια. Να απορροφήσει όλο το υλικό του και μετά θα το... βάλουμε στο φούρνο. Στο φούρνο. Ωραία. Περιμένουμε 5 λεπτάκια και παραρχόμαστε για το ψήσιμο. Α, το απορρόφησε το γάλα. Το απορρόφησε, είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο φούρνο. Έχουμε κάνει προθέρμανση. Πάντα προθέρμανση, βέβαια, παρακαλώ. Θα το βάλουμε να το ψήσουμε στους 180 βαθμούς περίπου για μία ώρα. Αέρα. Στον αέρα. Στον αέρα. Και θα τα αφήσουμε μέχρι που να χρυσήσει, να φρατέψει. Να γίνεσαι ωραία, ωραία, ωραία. Και μετά, και μετά θα τη φάμε καυτή, εμείς δεν περιμένουμε να κρυώσει. Όρεξη. Λοιπόν, πάμε να τη βάλουμε στο φούρνο. Ωραία. 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 Περιμένουμε μια ωρίτσα. Ναι. Πάμε να δούμε καμιά σειρά. Και βέβαια θα πάμε να δούμε. Πάμε. Θα δούμε φιλαράκια θα τις βάλω. Λοιπόν, είδαμε τα 3 επεισοδιάκια μας με την κυρία Παναγιώτα. Προλάβαμε να δούμε 3. Ωραία ήταν. Περάσαμε ωραία, κουτσομπολέψαμε και λίγο. Ακούσαμε την ωραία μυρωδιά. Έτσι, μας φώναξε. Και μας είπε ότι η πίτα είναι έτοιμη. Και πεινάμε κιόλας. Οπότε πάω να τη φέρω. Τι ωραία πίτα φτιάξατε σήμερα. Εσείς τη φτιάξατε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Τι ωραίο χρώμα. Χρώμα και ακούσατε το κράτς. Ναι. Πολύ ωραία. Κράτς, κράτς. Λοιπόν, κόβω.
Την είχατε κόψει βέβαια εσείς πολύ καλά, αλλά τώρα με τα τυράκια και όλα αυτά που ενώθηκαν, καλό είναι να κάνουμε άλλο ένα κοψιματάκι. Θα κόψω και άλλη μία έτσι. Έκοψα ένα γεμάτο κομματάκι. Έτσι. Να φάμε. Βέβαια. Τόσο ωραίο είναι να το περιφρονήσουμε. Για δώστε μου το πιατάκι που έχουμε βγάλει εκεί. Τέλεια. Είναι τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Λοιπόν. Α, είναι τόσο ζεστή που δεν χρειάζεται καν μαχαίρι, ε. Και πολύ αφράτη, ε. Πολύ αφράτη. Θα δεις πόσο νόστιμη είναι. Αυτό είναι από το κόλπο με το γάλα. Θα έχεις ξαναφάει, βέβαια. Είναι αριστούργημα. Πάλκα. Πω πω, το κασέρι είναι τέλειο. Και δεν είναι καθόλου αλμυρό. Καθόλου. Ναι. Είναι πικάντικη, είναι τέλεια. Το φύλλο. Το πιπεράκι, το φύλλο. Έχει μείνει τραγανό. Έχει αφράτη πολύ. Πολύ αφράτο. Σαν γλυκόνι, σαν γαλακτομπούρικο. Ακούστε. Είναι πολύ τραγανό. Παρόλο που ρίξαμε το γάλα και τα αυγά, το φύλλο έχει μείνει τραγανό. Είναι φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Παναγιώτα. Καλά. Και εύχομαι και τα καλύτερα να φτιάξουμε. Ευχαριστούμε και θα ξαναφτιάξουμε μαζί κάτι. Δοκιμάστε την πίτα της κυρίας Παναγιώτας, είναι εξαιρετική. Στείλτε μας και τις φωτογραφίες σας στο Instagram και στο Facebook όπως κάνετε όταν φτιάχνετε μια συνταγή μας. Μας παρακολουθείτε Facebook, Instagram, κάνετε subscribe YouTube. Μέχρι την επόμενη συνταγή, φιλάκια! Γεια σας! Γεια! Σήμερα δεν είμαι μόνη μου, έχω μαζί μια εξαιρετική, φοβερή... Κάνει και μπουρμπουλήθρες. Να το και τον blooper σου, το πήρες. Λέτε να σας δουν από την τηλεόραση και να σας φωνάξουν και εκεί διάσημη, και να γίνετε βέφα. Και να γίνετε, αλλά να φοράτε πολλά δαχτυλίδια και τέτοια. Α, το φοράμε. Σαν τη βέφα. Άλλη, βέβαια.